Ισχύει, αν και ακόμα έχουμε καλοκαίρι από πλευράς θερμοκρασίας και καιρού. Παρόλα αυτά έχει ξεκινήσει ο κόσμος. Φέτος έχει τρέξει και μια καμπάνια για τον εμβολιασμό διαφημιστική από νωρίς. Έχει κάνει και ο Πανελλήνιος ο δικός μας ένα σποτ που θεωρώ ότι και αυτό συμβάλλει στην προτροπή του κόσμου για να εμβολιαστεί. Να πούμε ότι τα εμβόλια έχουν ξεκινήσει και έρχονται από τις αρχές Οκτωβρίου. Φέτος έχουμε δει μια έντονη κινητικότητα από τον κόσμο, γι' αυτό και πολλές εταιρείες ήδη η πρώτη τους παρτίδα των εμβολίων έχει δοθεί ήδη από τα φαρμακεία και έχουν τελειώσει σε κάποιες και περιμένουν συμπληρωματικές παρτίδες. Τρεις εταιρείες βγάζουν αυτή τη στιγμή στην αγορά τα τετραδύναμα εμβόλια. Ο εμβολιασμός γίνεται μία φορά, περίπου από τα μέσα Οκτωβρίου μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου από τον περισσότερο κόσμο. Να πούμε ότι θέλει περίπου 10 με 15 μέρες για να αναπτύξει αντισώματα ο οργανισμός. Εννοείται ότι γίνεται εφόσον κάποιος εξεταστεί από τον γιατρό του και είναι απολύτως καλά, γιατί διαφορετικά μπορεί να νοσήσει. Αν δηλαδή έχει συμπτώματα κρυολογήματος, είτε είναι αυτό φτέρνισμα, καταρροή, μπούκωμα, πόνο στα αυτιά, στο λαιμό, βήχας, φλέματα, όλα αυτά, είναι συμπτώματα τα οποία μας δείχνουν ότι ο ασθενής δεν είναι απόλυτα υγιής, οπότε δεν μπορεί να κάνει το εμβόλιο του σε αυτή τη φάση. Πρέπει να γίνει πρώτα καλά και μετά να το κάνει. Να πούμε ότι είναι πάρα πολλές οι ομάδες, οι πληθυσμιακές που πρέπει να κάνουν το εμβόλιο. Ενδεικτικά θα σας πω ότι είναι κατά κύρια βάση και εκεί δικαιολογείται και από τα ασφαλιστικά ταμεία στους ανθρώπους πάνω από 60, όπου δίδεται και δωρεάν. Παρόλα αυτά όμως υπάρχουν και ομάδες υψηλού κινδύνου ανεξαρτήτου ηλικίας, που είναι πολλοί συνανθρωποί μας. Είναι οι άνθρωποι που υποφέρουν από άσθμα, που έχουν διαβήτη, που έχουν καρδιαγγειακά νοσήματα, οι μεταμοσχευμένοι, οι άνθρωποι που κάνουν χρόνιες αγωγές, οι ανοσοκατασταλμένοι, οι άνθρωποι που έρχονται σε επαφή με ασθενείς, νοσηλευτικό προσωπικό, που δουλεύουν με νήπια, κλειστές ομάδες πληθυσμών, δηλαδή τα σώματα ασφαλείας, οι κτηνοτρόφοι που έρχονται σε επαφή με τα πουλερικά. Είναι λοιπόν μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων γύρω μας που χρήζει τον εμβολιασμό, να κάνει εμβολιασμό. Καλό θα ήταν να μην το αμελούμε, διότι οι περισσότεροι συνάνθρωποι μας που τα προηγούμενα χρόνια νόσησαν βαριά ή έφυγα από τη ζωή, το 90% δεν είχαν εμβολιαστεί. Δηλαδή, είναι πολύ λίγα τα περιστατικά ανθρώπων που έφτασαν να νοσήσουν σοβαρά ή να φύγουν από τη ζωή και να ήταν εμβολιασμένοι. Βλέπουμε τώρα, γιατί εμείς όπως ξέρετε παίρνουμε τη συνταγή εφόσον την εκδώσει ο γιατρός, ότι και σε ομάδες υψηλού κινδύνου είναι δωρεάν σε αρκετούς ανθρώπους το εμβόλιο. Δηλαδή τους το δικαιολογεί. Υπάρχουν κάποιοι κωδικοί διάγνωσης που ανοίγουν στους γιατρούς και με βάση αυτό σαν ομάδα υψηλού κινδύνου μπορούν να το περάσουν. Μάλιστα. Να πούμε ότι τα εμβόλια, ακόμα και αν κάποιος δεν τα πάρει με συνταγή του οποίου το κόστος τους σε αυτές τις τρεις εταιρείες κυμαίνεται από 10,70 μέχρι, νομίζω το ακριβότερο είναι γύρω στα 13,70. Ας δουν, είναι πολύ σημαντικές αυτές οι κατηγορίες που λέμε. Γενικά οι νέοι άνθρωποι, αν δεν είναι στις ειδικές κατηγορίες που είπαμε, δεν έχουν ιδιαίτερη ανάγκη, παρά μόνο αν ανήκουν σε αυτές τις ομάδες υψηλού κινδύνου. Είχα παραγγείλει όσα εμβόλια είχα και πέρσι. Φέτος η ζήτηση ήταν πολύ μεγαλύτερη των εμβολίων. Τώρα αυτή τη στιγμή περιμένουν να παραλάβουν και οι φαρμακαποθήκες τις επόμενες μέρες και άλλη παρτίδα. Θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει θέμα. Βέβαια δεν μπορώ να ξέρω και το συνολικό εφοδιασμό των φαρμακαποθηκών αν θα ολοκληρωθεί. Δηλαδή εμένα ας πούμε μου οφείλουν άλλα τόσα εμβόλια με βάση την προπαραγγελία που είχα κάνει στις αρχές πριν
πριν αρχίσει το φθινόπωρο. Αλλά από εκεί και πέρα, αν ολοκληρωθεί η παραλαβή όπως με βάση αυτά που έχουμε ζητήσει, θεωρώ ότι θα καλυφθούν όλοι. Δεν χρειάζεται πανικούς. Να πούμε ότι είμαστε τυχεροί, γιατί εδώ νότια που είμαστε δεν μας έχει πιάσει ακόμα και ο χειμώνας. Βέβαια, οι διαφορές θερμοκρασίας δημιουργούν κρυολογήματα, δηλαδή αυτό το ότι τη μέρα έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες μετά τις 11, ας πούμε, το πρωί μέχρι τις 4-5 το απόγευμα, και το βράδυ πέφτει αρκετά η θερμοκρασία και παράλληλα έχουμε πολύ ψηλά επίπεδα υγρασίας. Mm-hmm. Αυτό γενικά δημιουργεί κρυολογήματα, ιός κτλ. Αυτό να ξέρουν όλοι, ότι πρέπει να μην φοβόνται τον εμβολιασμό. Ο εμβολιασμός προφυλάσσει. Απλά πρέπει να είναι καλά όταν θα κάνουν το εμβόλιο τους, και να, εάν δεν είναι, αν είναι κάτω από 60, να τους πει ο γιατρός τους ότι όντως πρέπει να γίνει.